Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου του 2024. Μετά τις εκλογές, είπα σε ένα φίλο μου, τέλος πάντων, που μπορούσε να το μεταφέρει στον Πρωθυπουργό, το πιο κρίσιμο Υπουργείο στη νέα κυβέρνηση θα είναι το Υπουργείο Γεωργίας. Να βάλει έναν Υπουργό ο οποίος έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει πράξη κάποιο σχέδιο και εντολές που παίρνει, γιατί έρχονται δύσκολες μέρες για τη γεωργία. Δεν θέλω να κάνω αρκετά, τέλος πάντων, έχω με πόσους ανθρώπους που δεν θέλω να κάνω προσωπικό σχόλιο για τον κύριο Αυγιανάκη, αλλά απέτυχε σε ένα Υπουργείο εύκολο που ήταν το Υπουργείο Αθλητισμού. Θα πετύχαινε στο Υπουργείο Γεωργίας που είναι το πιο κρίσιμο για τη χώρα, γιατί ξέρετε, το Υπουργείο Γεωργίας έχει να κάνει και με το δημογραφικό. Αν τονωθεί η πρωτογενής παραγωγή στα χωριά, θα δούμε ξανά να γεννιούνται παιδιά στα χωριά. Τώρα σας είπα ότι υπάρχουν χωριά των 1.000 κατοίκων, των 800 κατοίκων που έχουν μια γέννηση το χρόνο, δύο, που σημαίνει σε 30-40 χρόνια αυτά τα χωριά θα πεθάνουν. Και θα πεθάνουν γιατί? Διότι έρχεται νέος ή νέα, γίνεται 18-19 χρόνια και σε ένα φύγω. Όπου φύγει, φύγει, γιατί δεν υπάρχει προοπτική στη γεωργία. Και μην τα ρίχνετε στους γεώργους. Εντάξει. Κανείς δεν θέλει να αφήσει ένα διόροφο σπίτι στο χωριό που είναι νοικοκύρης, που είναι νοικοκύρης του εαυτού, το να πάει σε ένα ημιυπόγειο σε μια πόλη για να παίρνει 800-750 ευρώ. Κανείς. Αν είχε προοπτική, θα έμεινε στο χωριό. Εντάξει. Τώρα λοιπόν είμαστε σε αδιέξοδο. Απ' έξω ακούγονται οι φωνές των. Πέρασαν το τρακτέρ πριν από λίγο από εδώ από τη Φιλελλήνων. Ακούγονται οι φωνές των αγροτών. Και ο Πρωθυπουργός θες μας είπε: ναι, λέει, πρέπει να κάνουμε εθνική στρατηγική για τη γεωργία. Καλά, 5 χρόνια τι κάνατε, πετάγατε αϊτό με τους τζιτζιφιόγκους που μάζευε γύρω του ο Μητσοτάκης. Τι έκανε 5 χρόνια, δεν έκανε εθνική στρατηγική για τη γεωργία, που είναι το κρισιμότερο, ο κρισιμότερος παράγοντας για την επιβίωση του ελληνισμού. Ο κρισιμότερος, μαζεύτηκαν στις πόλεις του ομιλούντος συμπεριλαμβανομένου. Πώς θα ζήσει αυτή η χώρα? Και να πω και κάτι άλλο για να δείτε πού βρισκόμαστε. Έχω ένα συγγενή, παντρεύτηκε, πήρε μια πρίκα, δεν ξέρω, 20-30 στρέμματα στις Πρέσπες. Σε περιοχή που επί επταετίας έγινε αναδασμός και έγινε και ένα αρδευτικό. Από εκεί λοιπόν είναι σε μια θέση ο άνθρωπος αυτός, παίρνει από αυτή τη θέση το χρόνο 30.000 ευρώ του δημοσίου και 50.000 ευρώ βγάζει από τα φασόλια που σπέρνει σε αυτή την περιοχή που είναι, επαναλαμβάνω, δεν είναι γαϊδωροκυλίστρες, ένα στρέμμα εδώ, μισό εκεί, ενάμιση εκεί, παρά εκεί, δεν υπάρχει γεωργία με αυτό, δεν υπάρχει. Εκτός και αν φυτεύεις και φυτρώνουν τέτοια δέντρα που κάνουν λίρες, χρυσές εννοώ, δεν υπάρχει. Αναδασμός, αρδευτικό, σχέδιο, τέλος πάντων, σχέδιο του κράτους. Πόσα χρόνια έχετε να ακούσετε δεκαετίες στην Ελλάδα να γίνει αναδασμός? Γιατί δεν τους νοιάζει. Γι' αυτό σκότωσαν την Ήπεθρο. Εκεί που υπάρχει αναδασμός και αρδευτικό, επαναλαμβάνω, κάθε στρέμμα αποδίδει. Αποδίδει και αξίζει τον κόπο να καθίσει εκεί. Λέει λοιπόν ο συγγενής μου ότι βγάζω πιο πολλά από το χωράφι από ό,τι από τη θέση στο δημόσιο. Και κράτησε το γιο του, ο οποίος δουλεύει στα χωράφια και βγάζει πιο πολλά από τον πατέρα, διπλάσια και τριπλάσια. Ορίστε, να το παράδειγμα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της τύφλας που, και δεν κάνουμε τον έξυπνο τώρα, μόνον επί συγκεκριμένου. Ακούγαμε εδώ και από τους γνωστούς, ξέρετε, δεν θέλω να αναφερθώ σε χώρο πολιτικό, τι λέει, θα γίνουμε τα καρσόνια της Ευρώπης? Ήταν κατά του τουρισμού. Ασφαλώς και ο τουρισμός θέλει στρατηγική. Δηλαδή, άμα είναι να αναπτύξει τον τουρισμό και να εισάγει ντομάτες από την Τουρκία για να ταΐζει στη Ρόδο και στην ΚΟ τους τουρίστες, η ΚΟΣ κάποτε είχε το εργοστάσιο Αβικό, που παρήγαγε το ματοπολτό και τρώγαμε και σε όλη την Ελλάδα. Τώρα λοιπόν φέρνει από, είτε από την υπηρετική Ελλάδα είτε από την Τουρκία ορισμένοι φέρνουν λαχανικά και οπορολαχανικά. Λοιπόν, άρα και ο τουρισμός θέλει μια στρατηγική, δεν είναι έτσι? Παρόλα αυτά όμως το 2023 αυτοί που μας λέγανε τι θα γίνει, θα γίνουμε καρσόνα της Ευρώπης, δεν μας είπαν όμως τι πρέπει να γίνουμε. 20 δισεκατομμύρια ευρώ μπήκαν στην Ελλάδα. Χωρίς αυτά τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ θα ήμασταν κανονική απικία χρέους. Δεν θα ήταν βιώσιμο αυτό το κράτος.
Επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται στρατηγική και για τον τουρισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρετε ποιοι βγάζουν αυτά τα 20 δισεκατομμύρια. Αφήστε αυτά, Γενική Γραμματεία ΕΟΤ και όλα αυτά είναι παραμύθια τούμπανα. Η ιδιωτική πρωτοβουλία σηκώνει στις πλάτες στον τουρισμό. Αυτοί φέρνουν τον τουρισμό και δυστυχώς φέρνει και η Fraport ή και οι αυτές οι TUI κτλ. Αλλά τα 20 δις μένουν στην ελληνική αγορά. Πολλά φεύγουν και έξω. Αυτοί που κάνουν καθητοποιημένα, δηλαδή έχουν αεροπορική εταιρεία, πρακτορείο, μεγάλο ταξιδιωτικό πράκτορα και δικό τους ξενοδοχείο. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά έχουν να κάνουν με τη στρατηγική που σας είπα. 20 δις. Ο Πρωθυπουργός φεύγει και πάει στην Ινδία. Ακούστε, η παραχώρηση του λιμανιού, στα στόχο ξαναπεί, μακάρι να μπορούσαμε να τα κάνουμε μόνοι μας όλα, και τα αεροδρόμια και τα λιμάνια. Εν πάση περιπτώσει όμως, εάν δεν μπορούμε, όπως έχει αποδειχθεί, δεν μπορούμε, τι να κάνουμε, δεν το κάνουν. Όποτε έμπλεξε το δημόσιο, είχαμε προβλήματα. Τουλάχιστον η παραχώρηση να είναι υποφελής και για τους εργαζόμενους και για τη χώρα. Η Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά το έχει αναδείξει, ένα πρωταγωνιστικό λιμάνι στην Μεσόγειο και στην Ευρώπη, και συμβάλλει στο ΑΕΠ, επί το ΑΕΠ 1,5 δις. Και αν δεν είχε πιεστεί η κυβέρνηση για να μην δώσει τον σιδηρόδρομο. Του δώσαμε στους Ιταλούς και θρυνούμε 57 νεκρούς και δεν ξέρω τι άλλο. Και δεν έχουμε σιδηρόδρομο. Αν τον έπαιρναν οι Κινέζοι λοιπόν, που έχουν ίσως το καλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο στον κόσμο, έχουν πειραματικά τρένα που φτάνουν τα 1000 χιλιόμετρα, κινούνται πάνω σε μαγνητικό πεδίο. 1000 χιλιόμετρα. Έτσι. Σήμερα θα είχαμε σιδηρόδρομο, εργαλείο και μοχλός ανάπτυξης, θα εξυπηρετούμασταν, αλλά ποιος ξέρει, μπορεί να μην ήθελαν γιατί κάποια εταιρεία αεροπορική να φύγεται από αυτό. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία, χωρίς να ακυρώνεται η πρώτη. Η Δύση, επειδή θέλει να μειώσει την εξάρτησή της, την οικονομική, εμπορική κτλ. Από την Κίνα, θέλει να αναπτυχθεί η οικονομία της Ινδίας σε τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να είναι κατά κάποιο τρόπο αντίβαρο ή και υποκατάστατο της Κίνας. Ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στην Ινδία. Είπαμε σε αυτή την εκπομπή τα σωστά σωστά και τα λάθος λάθος. Σωστή, σωστότατη επιλογή. Καλά κάνει και πάει, αρκεί να ξέρει τι να πάει, για ποιο λόγο πηγαίνει και τι να ζητήσει. Οι Ινδοί λοιπόν θέλουν ένα λιμάνι, που μέσω αυτού του διαδρόμου που πήγε ο Biden, θυμάστε, και είπε θα διασχίζει την Αραβική Χερσόνησο στο Ισραήλ και στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στην Ευρώπη, θέλει ένα λιμάνι. Ας δώσουμε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ας συνοηθούν με τον Ιβάν το Σαββίδη, αντί να τον απειλούν διάφοροι ηλίθιοι της κυβέρνησης, να συνοηθούν με τον Ιβάν το Σαββίδη, να αναπτυχθεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατά τον ίδιο τρόπο που αναπτύχθηκε το λιμάνι του Πειραιά, και από αυτό να υποφεληθεί η εθνική οικονομία της πατρίδας μας. Επίσης, επιτέλους η Ελλάδα, εντάξει, καλή η Γερμανία, αλλά μην γίνεστε γερμανόδουλοι. Η Ινδία έχει τεράστια βιομηχανία και αυτοκινητοβιομηχανία. Επειδή τη συμφέρει και την Ινδία, ιδρύστε επιτέλους μία αυτοκινητοβιομηχανία στην Ελλάδα. Η Τουρκία έχει 4-5. 4-5. Εκεί γιατί δεν ενοχλείται η Γερμανία και ενοχλείται από την ελληνική αυτοκινητοβιομηχανία που είχαν αναπτύξει στο Βόλο, δεν ξέρω με την Λινέως, με την Nissan. Και έχω μπει ακόμα και σήμερα, μπήκα σε αυτοκίνητο κατασκευασμένο στο Βόλο και είναι άριστα συντηρημένο μέχρι σήμερα. Και μας την έκλεισαν. Γιατί, σου λέει, γιατί να παράγει η Ελλάδα αυτοκίνητα. Να ζητήσει λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης να κάνουμε να κάνουν η Ινδία ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων στην Δυτική Μακεδονία, που πλήττεται από την απολιγνητοποίηση. Επίσης υπάρχουν, για τα δεδομένα και το μέγεθος της Ελλάδας, απίστευτο μεγάλο πεδίο αμυντικής συνεργασίας. Γιατί δηλαδή κάνει η Τουρκία κοινή άσκηση με το Πακιστάν, γιατί να μην κάνουμε εμείς κοινή άσκηση, μια αεροναυτική άσκηση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο, με την Ινδία? Και γιατί να μην πουλήσουμε, υπάρχουν εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα, να συνεργαστούν με τις Ινδικές και ανάποδο. Καλή επιτυχία ευχόμαστε λοιπόν στο ταξίδι του Πρωθυπουργού. Πάμε να δούμε τι μας λέει ο κύριος Λόλακας Δημήτρης.
Καλησπέρα κύριε Καλεντερίδη, χθες 18 Δευτέρου, χθες το βράδυ, τώρα στενά προχθές, από τις 3 μέχρι 10 η ώρα το βράδυ είχε παραλύσει όλη η Βόρεια Ελλάδα από Σέρες μέχρι Εύρο, Λίμνος και Σαμοθράκη. Όλοι οι συνδρομητές της Κοσμοτέ, της μεγαλύτερης κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, δεν μπορούσαμε να πάρουμε να λάβουμε κλήσεις ή να μπούμε στο ίντερνετ, δεν μπορούσαμε να καλέσουμε την αστυνομία ούτε και την πυροσβεστική. Μπορούσαμε μόνο να καλέσουμε το 112 και ούτε καν απαντούσαν. Η Κοσμοτέ έβγαλε ανακοίνωση ότι κόπηκαν δύο κεντρικά καλώδια. Εδώ τίθεται θέμα και θέμα εθνικής ασφάλειας. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα και τα κανάλια μέχρι τώρα δεν έχουν αναφέρει τίποτα. Εντάξει, κάπου αναφέρθηκε, το είδα αυτό. Θα σας παρακολουθήσω να το αναφέρετε στις εκπομπές σας που κάνετε στο YouTube, γιατί εδώ υπάρχει σοβαρό θέμα. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να κόψει καλώδιο δικτύου και να παραλύσει όλη η χώρα για ώρες. Σας ευχαριστώ και τον προτείνω, Λόλακας Δημήτρης. Απόλυτο δίκαιο. Είδατε ότι και ο απλός πολίτης, όταν τον ενδιαφέρει η εθνική ασφάλεια, έχει ωραιότατες προτάσεις που άλλοι θα έπρεπε να τις κάνουν. Τώρα έχουμε τον Νίκο Πέτρο. Κύριε Σάβα, σας παρακολουθώ χρόνια, είμαι από Κύπρο, αλλά έφυγα πριν από 10 χρόνια για πολλούς λόγους και τώρα μένω Αγγλία. Θέλω απλά να σας πω πως είναι εκνευριστικό και πάρα πολύ απογοητευτικό να βάζεις μια κομπή κάθε βράδυ για να τον ανιώσεις πιο κοντά στις εξελίξεις και γιατί νοιάζεσαι και να ακούς συνέχεια το ίδιο. Λέει για τον εαυτό του, εγώ νοιάζομαι για τις εξελίξεις, μπαίνω στο κανάλι και ακούω το ίδιο πράγμα. Ότι τα δικαιώματά σου δεν είναι σωστά που πέρασαν από τη Βουλή με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το πώς μας κάνετε να νιώθουμε. Μπορείς να είσαι και ομοφιλόφιλος και χριστιανός και να νοιάζεις για την πατρίδα στην ίδια ώρα. Γιατί μας περιθωριοποιάτε? Το είπαμε μια, δυο, τρεις φορές, θα μας το πείτε? Α, πόσες φορές θα μας το πείτε, λέει. Από όλα αυτά που γίνονται, από όλα αυτά που μας κάνουν, το ότι έκαναν κάτι σωστά επιτέλους, αυτό σας πείραξε? Δεν καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό φεύγουν οι νέοι? Όλο αυτό περνά και στην κοινωνία και άνθρωποι ανοιχτόμυαλοι με άλλες απόψεις μας κάνετε να θέλουμε να φύγουμε μακριά. Μας κάνουν ή πιο πάνω, θα μας κάνετε κι εσείς? Ντροπή πια, έλεος. Έχετε φάει τον κόσμο για ένα νομοσχέδιο. Εδώ πουλάνε τη χώρα και τόση αντίδραση δεν είδα. Φτάνει πια. Λοιπόν, Νίκο, εντάξει, μάλλον δεν βλέπεις όλες τις εκπομπές. Εντάξει, να είμαστε δίκαιοι. Εδώ σε αυτή την εκπομπή έχουμε πει καταρχάς, η εκπομπή εννοώ ομιλών και οι φίλοι που βοηθούν στην εκπομπή, ότι είμαστε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεύτερον, έχουμε πει ότι τα δικαιώματα, τα προβλήματα που είχαν οι ομοφιλόφιλοι λύθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό με το σύμφωνο συμβίωσης. Και σωστά ψηφίστηκε, το είπα πόσες φορές. Σωστά ψηφίστηκε γιατί? Διότι οι δύο άνθρωποι, είτε άνδρες είτε γυναίκες, δεν με νοιάζει τι, αποφάσισαν να ζήσουν μαζί. Δικαίωμά τους. Και όταν πάθαινε κάτι ξαφνικά ο ένας από τους δυο, αυτοί οι δύο δούλευαν μαζί, είχαν αποκτήσει μια περιουσία, ένα σπίτι και ερχόντουσαν τα ανήψια, αν ήταν στο ενός στο όνομα το σπίτι, που μέχρι χθες τον έβριζαν επειδή ήταν ομοφιλόφιλος, τον θείο τους, ερχόταν και έπαιρναν το σπίτι από τον άλλον που πλήρωσε και αυτός. Αυτά λοιπόν ήταν αδικίες και έπρεπε να εξαλειφθούν και εξαλείφθηκαν με το σύμφωνο συμβίωσης. Αυτό το νομοσχέδιο με τον τρόπο που ήλθε, να σας πω κάτι, αν γινόταν μια διαδικασία στην κοινωνία, διαβούλευση, ακόμα και δημοψήφισμα, γιατί δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα να παντρεύεσαι? Όχι, δυνατότητα είναι, τη δυνατότητα αυτή την έχουν το άρεν και το θήλη, δεν την έχουν δύο άνθρωποι του ίδιου φύλου. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ούτε είναι δικαίωμα, δυνατότητα είναι, που στη δίνει η φύση. Εγώ δεν λέω λοιπόν ότι οι άνθρωποι, γιατί να ανακατευτώ εγώ στον τρόπο που χειρίζεται το σώμα του και τη ζωή του ένας άνθρωπος. Αυτός είναι απόλυτο δικαίωμά του, αυτό. Δικαίωμά του είναι, δεν είναι όμως να μας φέρνουν καπέλο ένα νόμο απ' έξω, ο οποίος πλήττει το θεσμό της οικογένειας και δημιουργεί προβλήματα σε παιδιά αύριο. Αυτή είναι η διαφωνία μου. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορούμε να έχουμε άλλη άποψη για το συγκεκριμένο θέμα? Όσον αφορά τα δικαιώματα των ανθρώπων που έχουν το δικό τους τον σεξουαλικό προσανατολισμό που επιθυμούν, δεν με νοιάζει ποιος είναι αυτός, με για τους με χαρά τους, ανακατεύθηκε κανείς. Και αν παραβιάζουν δικαιώματά τους, μαζί τους είμαι να τους υποστηρίξω. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχω την άποψή μου. Δηλαδή δεν μπορώ να την έχω. Καθίστε ρε παιδιά τώρα, συγγνώμη, αλλά μην υπερβάλλουμε. Και μας προσάπτεις πράγματα που δεν. Εντάξει, και το ξαναλέω. Άλλοι είναι οι στόχοι αυτού του νομοσχεδίου. Δεν είναι τα δικαιώματα των ανθρώπων. Έτσι, εντάξει. Και σήμερα
Χθες ένα κανάλι βελγικό, το RTBF, έκανε ολόκληρη αναφορά στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας. Λέγοντας στην ουσία, δεν το λέω, αλλά λέγοντας ότι αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας. Εδώ έπρεπε, συγγνώμη, αλλά έγινε τέτοια προπαγάνδα που έγινε για αυτό το νομοσχέδιο, δεν έχει ξαναγίνει για κανένα θέμα. Μα αυτό είναι η προτεραιότητα της Ελλάδας. Προτεραιότητα είναι το αγροτικό, που έκαναν την πάπια, δεν έλεγαν τίποτα. Το δημογραφικό, που δεν θα υπάρχει Ελλάδα σε λίγα χρόνια. Δεν θα υπάρχει ελληνισμός. Εδώ θα υπάρχει, θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα μιλούν κάτι σαν ελληνικά, αλλά ελληνισμός δεν θα υπάρχει. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή το καλύπτουν οι τέτοιοι, οι Βέλγοι, και δεν το καλύπτουν εδώ, με κάτι πασαλήματα 200 ευρώ, 300 ευρώ παραπάνω. Άμα δείτε τι αρθράρα γράφουν οι Γάλλοι, οι Βέλγοι, θα πάθετε πλάκα. Δεν τη βλέπω εδώ πέρα. Η Κύπρος. Στην Κύπρο, όταν ήμασταν προχθές στη Λάρνακα, ήταν ένα τεράστιο πολεμικό πλοίο, το οποίο μάλιστα έφυγε προχθές που γυρίσαμε πίσω, έφυγε, το είδα να έχει φύγει. Γιατί γινόταν επί 15 μέρες μία άσκηση, κοινή άσκηση, στην οποία συμμετείχαν οι πεζοναύτες οι Αμερικανοί με τους βατραχανθρώπους της Εθνικής Φρουράς. Και μάλιστα στην άσκηση αυτή αναφέρθηκε και η εφημερίδα Star and Stripes, που είναι η εφημερίδα του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ. Εκτενές άρθρο, είπε ότι η Κύπρος είναι βάση πλέον για τους Αμερικανούς, ως στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ, είναι άρθρο του Φάνη Μακρύδη στο Φιλελεύθερο. Ως στρατιωτικός εταίρος των ΗΠΑ παρουσιάζεται η Κύπρος σε δημοσίευμα γνωστής εφημερίδας που θεωρείται συμβεβλημένη με την Αμερικανική κυβέρνηση. Αφορμή είναι η δημοσιογραφική κάλυψη ασκήσεων στις ακτές της Κύπρου συνολικής διάρκειας 3 εβδομάδων, που ολοκληρώθηκαν την περασμένη Τετάρτη και στην οποία συμμετείχαν μέλη της γνωστής επίλεκτης μονάδας του ναυτικού των ΗΠΑ, γνωστή ως Navy SEALs, μαζί με άνδρες της μονάδας υποβρυχίων καταστροφών, OIC, της Εθνικής Φρουράς. Η εφημερίδα Stars and Stripes στο σχετικό ρεπορτάζ της παραθέτει στοιχεία για την κοινή άσκηση στις ακτές της Κύπρου υπό τον τίτλο «Οι Navy SEALs στην Κύπρο δεσμεύονται για μια ανυποχώρητη απάντηση σε οποιοδήποτε αντίπαλο στην Ανατολική Μεσόγειο». Σημαντικό είναι αυτό, αρκεί να υπάρχουν και συγκεκριμένες στοχεύσεις από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας και Εθνικής Φρουράς να επωφεληθούμε από την παρουσία των ΗΠΑ, των Αμερικανών εκεί, για να ενισχύσουμε την άμυνα της Κύπρου ή να διώξουμε τα στρατεύματα κατοχής από το νησί. Δεν δίνουμε μπάτες, περάστε και όχι έτσι, να έχουμε και ένα αντίκρισμα σε ό,τι κάνουμε. Λοιπόν, ήταν το ελικοπτεροφόρο Μπατάν, το οποίο είναι το πλοίο που φιλοξενεί τους βατραχανθρώπους και τους πεζοναύτες των Ηνωμένων Πολιτειών. 21 μέρες ήταν η άσκηση. Τα μέλη του ναυτικού και οι Κύπροι ομόλογοί τους έλαβαν μέρος σε ασκήσεις που είχαν ως στόχο τη βελτίωση των διοξιοτήτων που απαιτούνται σε μυστικές αποστολές και επιχειρήσεις έρευνας και επικράτησης στη θάλασσα. Παρατίθενται και θέσεις του πολεμικού ναυτικού, το οποίο σχολίασε τα κοινά γυμνάσια Αμερικανών και Ελληνοκυπρίων στρατιωτικών με την ακόλουθη αναφορά. Αυτή η σχέση λειτουργεί ως ισχυρός αποτρεπτικός παράγοντας, δείχνοντας μια ενωμένη πρόσωψη απέναντι σε πιθανές απειλές για την περιφερειακή και ναυτική ασφάλεια στην περιοχή. Ο διοικητής ομάδας ειδικού πολέμου του πολεμικού ναυτικού δήλωσε ότι η συνεργασία της ομάδας με τις δυνάμεις της Κύπρου στέλνει ένα σαφές μήνυμα. Μέσω των κοινών προσπαθειών ενισχύουμε τις δυνατότητές μας και καθιστούμε σαφές ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια θα αντιμετωπιστεί με άμεση, ανυποχώρητη απάντηση. Ελπίζουμε, κύριε διοικητά της ομάδας ειδικού πολέμου του πολεμικού ναυτικού, τον ΗΠΑ, την επιθετική ενέργεια της Τουρκίας να εννοείς και κάποια επιθετική ενέργεια της Τουρκίας που θα βοηθήσει τους Έλληνες της Κύπρου να την αντικρούσουν. Λοιπόν, αυτά, και πάμε σε μια πολύ σημαντική είδηση. Το διοικητικό εφετείο της Τρίπολης, της Λιβύης, της πρωτεύουσας της Λιβύης, ακύρωσε το τουρκολιβικό μνημόνιο, το δεύτερο τουρκολιβικό μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση Ερντογάν με την κυβέρνηση Τμπεϊμπά στην Τρίπολη, με το οποίο παραχωρούνταν δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης στην κρατική τουρκική εταιρεία πετρελαίων στην Λιβική ΑΟΣ,
που ορίζεται με τουρκικούς όρους, αλλά Τούρκα, και μας κλέβει την ΑΟΣ της Ελλάδας νοτίως της Κύπρου, της Κρήτης, που αυτό θα ήταν και ένα ζήτημα μιας ελληνοτουρκικής κρίσης. Πέντε δικηγόροι λοιπόν, που εύχομαι αυτοί οι δικηγόροι, δεν θα το πω άντε να μην, δεν πάσα τους, πέντε δικηγόροι κατήγγειλαν αυτήν τη συμφωνία στο Διοικητικό Δικαστήριο της Τρίπολης, η οποία ακύρωσε τη συμφωνία. Στη συνέχεια η κυβέρνηση της Τρίπολης προσέφυγε στο εφετείο, έκανε έφεση στην απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, πήγα λοιπόν στο Διοικητικό Εφετείο, τους έριξε μία στο κεφάλι και το Διοικητικό Εφετείο, και προς το παρόν δεν υπάρχει τουρκολιβικό μνημόνιο, αν και ο Ντμπέιμπα είναι τόσο ξεφτυλισμένος, τόσο υποχείριο της Άγκυρας, που θα μπορούσε να μην λάβει υπόψη τις αποφάσεις του δικαστηρίου και να εφαρμόσει. Για να δούμε τώρα. Λοιπόν, το εφετείο είχε κληθεί να εξετάσει την έφεση που είχε ασκήσει η κυβέρνηση της Τρίπολης στην απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου τον Ιανουάριο του 23, του Ιανουαρίου του 23, που είχε κηρύξει άκυρο το μνημόνιο, καθώς το σκεπτικό του πρώτου διοικητικού. Η κυβέρνηση Μπεϊμπά δεν έχει δυνατότητα υπογραφής συμφωνιών που αφορούν την κυριαρχία του κράτους και την εκμετάλλευση φυσικών πόρων χωρίς την εξουσιοδότηση και την έγκριση του Λιβικού Κοινοβουλίου που βρίσκεται στην Ανατολική Λιβύη. Τώρα, πριν μερικές εβδομάδες, ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας πήγε στην Τρίπολη της Λιβύης και είπε «Πάμε να ξεκινήσουμε έρευνες στις θαλάσσιες ζώνες Τουρκία και Λιβύη με βάση το δεύτερο μνημόνιο». Τώρα, οι δικηγόροι γιατί είχαν ζητήσει. Είχαν ζητήσει από το δικαστήριο να σταματήσει η εφαρμογή της συμφωνίας επειδή στερεί από την κρατική εταιρεία πετρελαίου της Λιβύης την αποκλειστική δικαιοδοσία που έχει με βάση τον νόμο στη διαχείριση των υδρογοναθράκων της χώρας. Τώρα να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση του Μπεϊμπά, είπαμε. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της συνεργασίας ή της επιδιωκόμενης συνεργασίας της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Πριν λίγες μέρες είπαμε την ημέρα των ερωτευμένων, καλά εκεί έγραψε ένα άρθρο ο κύριος Κουμάκης, μετέφρασε ένα άρθρο του Μουσταφά Μπαλμπάη, συγγραφέα της αρθρογράφου της Τζουμχουριέτ, το οποίο είναι, τι να σας πω, δεν έχουμε χρόνο τώρα, τι να το διαβάσουμε πρώτα. Λοιπόν, και λέει την ημέρα των ερωτευμένων ο Ερντογάν αγκαλιάστηκε με τον Σίση και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, άρα την ημέρα των ερωτευμένων ήταν εκεί ο Ερντογάν, διάφορα, και επειδή δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για το τι πραγματικά υπόθηκε, προσπαθούμε να βρούμε από εδώ και από εκεί, να μαζέψουμε σταγόνες, να κάνουμε το παζλ. Όχι παζλ. Εδώ έρχεται ο Αμπντελραχμάν Σελαχεντίν, πρώην πρέσβης της Αιγύπτου στην Άγκυρα. Ξέρετε, οι Τούρκοι είναι γαλαντόμοι. Πιθανόν λοιπόν να τον έκαναν ωραία τραπέζια ή τίποτα άλλο, και μας έγραψε πράγματα τα οποία είναι πολύτιμα για να αποκτήσουμε μια εικόνα, αν όχι τι κέρδισε ο Ερντογάν, τι επιδιώκει στην περιοχή. Τρομερό άρθρο, σας καλώ να το διαβάσετε. Δημοσιεύτηκε σήμερα το πρωί στο Infognomo, να το διαβάσετε. Εγώ θα σας κάνω έναν σχολιασμό τώρα. Είναι από Αιγυπτιακή εφημερίδα. Λέει λοιπόν ότι επειδή υπάρχει ανακατανομή ισχύω στην περιοχή, και επειδή καταρχάς η ανθρωπότητα και ο κόσμος εξελίσσεται. Φεύγουμε από το μονοπολικό, πάμε στο πολυπολικό σύστημα, όπου οι περιφερειακές δυνάμεις θα παίξουν ρόλο σε αυτό το νέο σύστημα που είναι υποδιαμόρφωση. Και εδώ οι περιφερειακές δυνάμεις είναι η Τουρκία και η Αίγυπτος, άρα αν συνεργαστούν τότε θα αποκτήσουν μεγαλύτερη δυνατότητα να επηρεάσουν τις εξελίξεις στην περιοχή. Το σκεπτικό του πρέσβη του Αιγύπτιου, ο οποίος όπως είπαμε έφαγε καλά στην Άγκυρα, και εννοώ καλά ανατολικά δείπνα, ανατολίτικα δείπνα, όχι τίποτα άλλο. Αυτός ο περιφερειακός και παγκόσμιος ανταγωνισμός μερικές φορές παραβλέπει τα οικονομικά συμφέροντα τόσο της Αιγύπτου όσο και της Τουρκίας. Όπως όταν η ΗΠΑ πρότειναν την ιδέα μιας χερσαίας διαδρομής, αυτό που σας είπα για την Ινδία, μεταφοράς μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης μέσω Εμμυράτων, Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ και Ελλάδας, παραβλέποντας και την Αίγυπτο και την Τουρκία. Από αυτόν τον το δρόμο πλήττεται η διόρυγα του Σουέζ και η Τουρκία παρακάμπτεται και λέει τώρα ελάτε να τα βρούμε.
Επίσης λέει και τον πόλεμο της Γάζας και τα λοιπά. Ο Ερντογάν, λέει ο πρέσβης, πρέπει να συντονιστεί με την Αίγυπτο για να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτές τις αλληλεπιδράσεις, προκειμένου να διατηρήσει την εικόνα της Τουρκίας ως περιφερειακής δύναμης, τόσο απέναντι στη Δύση όσο και στα μάτια του τουρκικού λαού. Του δίνει και ιδέες δηλαδή. Η Αίγυπτος και η Τουρκία επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν την περιφερειακή τους επιρροή και να διαδραματίσουν διεθνή ρόλο ως ισχυρές μεσαίες δυνάμεις που μπορούν να αποτελέσουν τον σύνδεσμο μεταξύ της Μέσης Ανατολής και των Διεθνών Κέντρων Λήψης Αποφάσεων, Ουάσιγκτον, Πεκίνο, Δελχή κτλ. Δεν υπάρχει αμφιβολία, τώρα αρχίζει και γλύφει την Τουρκία, ότι οι σχετικές στρατιωτικές και οικονομικές δυνατότητες της Τουρκίας σε σύγκριση με την υπόλοιπη Μέση Ανατολή της επιτρέπουν να ασκήσει επιρροή ως ισχυρή περιφερειακή δύναμη που μπορεί να ασκήσει πολιτικές ανεξάρτητες από τις διεθνείς δυνάμεις, εφόσον αυτές οι πολιτικές δεν επηρεάζουν τα ζωτικά του συμφέροντα των διεθνών κέντρων. Λέει ότι τουρκικές στρατιωτικές εξαγωγές στρατιωτικού υλικού κεντρών στη Λιβύη, τη Συρία, το Αζερβαϊτζάν, την Αιθιοπία, Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, Αλγερία, Μαρόκο, όλα αυτά λέει δίνουν προνομιακή θέση στην Τουρκία. Επίσης, τουρκικό εργοστάσιο, το Κατάρ έχει αγοράσει τουρκικό εργοστάσιο παραγωγής αρμάτων, τα οποία λέει η Τουρκία που έχει εμπειρία περιφερειακού πολέμου είναι πολύ χρήσιμα. Είπε ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Φιντάν, ανακοίνωσε ότι θα κάνουν εργοστάσιο συμπαραγωγής στην Αίγυπτο τουρκικών μη επανδρομένων αεροσκαφών. Λοιπόν, τώρα δίνει γραμμή στους Αιγύπτιους. Η τρέχουσα φάση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών παρουσιάζει στους Αιγύπτιους χάραξης πολιτικής αρκετά διμερή και περιφερειακά ζητήματα που πρέπει να αναλυθούν ως προς τις επιπτώσεις τους στα αιγυπτιακά συμφέροντα. Αυτό το άρθρο επιχειρεί να δώσει κάποιες συστάσεις για τη μεγιστοποίηση των αιγυπτιακών ωφελών από την επίσκεψη του Ερντογάν. Τα συμφέροντα. Είπαμε ότι οι περιφερειακές δυνάμεις από το μονοπολικό στο πολυπολικό, το είπαμε αυτό. Η Τουρκία έχει επενδύσει στρατηγικά σε οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο σε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα σε περιοχές που αφορούν την Αίγυπτο, δηλαδή Λιβύη, Αιθιοπία, Συρία. Άρα εκεί μπορεί να συνεννοηθεί με την Τουρκία οι επιπτώσεις, οι αρνητικές επιπτώσεις να είναι λιγότερες για την. Και επίσης να βρουν ένα συνδυασμό οι δύο χώρες για το θέμα της Λιβύης, Ανατολικής και Δυτικής. Με την Ανατολική είναι η Αίγυπτος, με τη Δυτική η Τουρκία. Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει την προθυμία να καταλήξουν σε συμφωνία με την Αίγυπτος σχετικά με τη Λιβύη. Ξέρετε τι θα κάνουν. Τουρκία και Αίγυπτος θα δουλέψουν μαζί για την ανοικοδόμηση της Λιβύης με λεφτά της Λιβύης. Οι δικοί μας οι κατασκευαστικές εταιρείες, είπαμε, σκοτώνουν την αγελάδα που λέγεται Ελλάδα. Άρμεξε, άρμεξε, άρμεξε χωρίς να τη σκοτώσουν. Τώρα, μπορεί λέει η Αίγυπτος να καταλήξει σε συμφωνία με την Τουρκία που διευκολύνει μια λιβική πολιτική λύση, επιτρέποντας τα λιβικά κόμματα να σχηματίσουν μια κυβέρνηση λαμβάνοντας υπόψη τα αιγυπτιακά, τα τουρκικά, τα δυτικά και τα ρωσικά συμφέροντα. Προσπαθεί να κάνει ένα πάντρεμα. Επιπλέον μπορούν να συναφθούν συμφωνίες, αυτό που είπα, για τη συνεργασία τουρκικών και αιγυπτιακών εταιριών σε έργα στην Ανατολική και τη Δυτική Λιβύη σε ισότιμη βάση, διασφαλίζοντας παράλληλα την πολιτική υποστήριξη και χρηματοδότηση της Λιβύης στα έργα αυτά, αυτό που είπα πριν από λίγο. Μπορεί η Τουρκία, η οποία είναι ο δεύτερος, προσέξτε, Αιθιοπία, μια φιλική προς την Ελλάδα χώρα, στην Αιθιοπία η Τουρκία είναι δεύτερη χώρα επενδυτής μετά την Κίνα. Εκεί λοιπόν, επειδή υπάρχει το πρόβλημα του μεγάλου φράγματος του Νείλου, μπορεί η Τουρκία να μεσολαβήσει. Επίσης, καλά εδώ κοιτάξτε, σε αντάλλαγμα λέει η Τουρκία μπορεί να παίξει ρόλο στο να πείσει την κυβέρνηση της Αιθιοπίας να αποδεχθεί συμβιβασμό με την Αίγυπτο για το φράγμα του Νείλου. Σε αντάλλαγμα η Αίγυπτος θα μπορούσε να αξιοποιήσει τις συμμαχίες που έχει σφυριλατήσει στην Ανατολική Μεσόγειο τόσο με την Ελλάδα όσο και με την Κύπρο για να διευκολύνει μια διαδικασία που επιτρέπει στην Τουρκία να έχει πρόσβαση σε μερίδιο του φυσικού αερίου στα ύδατα που τη χωρίζουν από αυτές τις χώρες χωρίς να εμπλέκεται σε νομικές διαμάχες για συμφωνίες που υπάρχουν εδώ και έναν αιώνα. Αυτά που σας λέμε τόσο καιρό, ότι το καινούριο κόλπο που θα μας φέρουν είναι εντάξει, αφού έχετε πρόβλημα, μην οριοθετείτε μεταξύ σας, ελάτε να πάμε σε συνδιαχείριση
χωρίς να αποφασίσουμε τι ανήκει σε ποιον. Δηλαδή, άμα τη βάλεις την Τουρκία συνεταίρο, μετά θα της πεις ότι δεν σου ανήκει αυτό το κοίτασμα. Εντάξει, αυτό πάνε να μας κάνουν. Αυτή είναι η παγίδα που μας την αποκαλύπτει να είναι καλά ο άνθρωπος. Αυτό λέει πρέπει να γίνει στα πρότυπα της συμφωνίας Λιβάνο και Ισραήλ. Επίσης θα πρέπει η Αίγυπτος να μεσολαβήσει για να τα βρει ο Ερντογάν με τον Άσαντ. Επίσης υπάρχουν και θέματα, συμφωνίες που είχε υπογράψει ο Ερντογάν με τον Μόρση, να τις ενεργοποιήσουμε τώρα για να κερδίσει οικονομικά η Αίγυπτος, να ξαναλειτουργήσει η γραμμή ρόρο, δηλαδή τα πλοία που μεταφέρουν φορτηγά, γι' αυτό είπαμε ότι θα αγοράσει και την Αλεξάνδρεια. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το άρθρο, μας ανοίγει τα μάτια δηλαδή. Υπάρχει ένα άλλο θέμα πάλι που αφορά την Τουρκία, σε έξαρση ο τουρκοαζερικός αναθεωρητισμός στον Καύκασο. Τα μάτια μας ανοιχτά, αν πέσει η Αρμενία και η Κύπρος είναι δύο ερίσματα. Αν πέσουν αυτά τα δυο, μετά όλο το βάρος θα πέσει σε εμάς. Θα έρθει η σειρά της Ελλάδας. Και πριν πάμε στο τρίτο θέμα που είναι το Ισραήλ και η Χαμάς, να δούμε τι έγινε στην Κάρπαθο. Στην Κάρπαθο έχουμε μια άσκηση σε εξέλιξη. Η Τουρκία λοιπόν, αντι Ναύτεξ, αντι Νόταμ, προσέξτε, στην Κάρπαθο, σε περιοχή που είναι κοντρά στο κεντρικό Αιγαίο, είναι η δεσμευμένη περιοχή που γίνεται μια αεροναυτική άσκηση, άσκηση του πολεμικού ναυτικού. Και η Τουρκία λέει μην κάνετε την άσκηση, εκεί λέει είναι απαγορευμένη περιοχή. Ακούστε. Όταν έγινε το τουρκολιβικό μνημόνιο, η διακήρυξη των Αθηνών, είχαμε πει ρε παιδιά εντάξει, κάναμε μια διακήρυξη. Ας πούμε ότι είναι καλοδεχούμενη. Ποιο είναι το πλαίσιο, δηλαδή τι θα θεωρείτε πρόκληση που αναφέρεται μέσα, οι δύο χώρες θα αποφύγουν τις προκλήσεις. Τι θα θεωρείτε πρόκληση. Για παράδειγμα, η άσκηση στην καρδιά του Αιγαίου θεωρείται πρόκληση από την Τουρκία για να μας κάνει ναύτεξ και αντιναύτεξ και νόταμ και αντινόταμ και να απαιτεί να μην γίνει επιχείρηση. Τότε προσέξτε τι είναι. Η διακήρυξη των Αθηνών είναι μια αυτοπαγιδευτήκαμε, μπήκαμε δηλαδή σε μια παγίδα. Γιατί? Αν συνεχίζει να ισχύει η διακήρυξη και με βάση αυτό η Τουρκία δικαιούται χωρίς να παραβιάζει τη διακήρυξη να μας κάνει νόταμ, τότε τι κάναμε? Τι κάναμε δηλαδή? Τι κάναμε, αν δεν εμποδίσαμε τις τουρκικές προκλήσεις? Εμείς δεν κάναμε καμιά πρόκληση. Δεν πήγαμε να κάνουμε καμιά άσκηση μέσα στην Ανατολική Θράκη, στο έδαφος της Ανατολικής Θράκης, ούτε να κάνουμε στη θάλασσα του Μαρμαρά, ούτε στον κόλπο της Σμύρνης. Εμείς κάναμε στην ελληνική επικράτεια άσκηση και στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Δεν είναι λογαριασμό στην Τουρκία. Άρα, όταν λες ότι οι δύο χώρες δεσμεύονται να αποφύγουν και κάνουμε εμείς μία άσκηση, θεωρώντας ότι παραμένουμε πιστοί στη διακήρυξη των Αθηνών, και έρχεται η Τουρκία και μας αμφισβητεί, τότε τι είναι αυτό, δεν είναι παγίδα? Άρα αν δεν δεσμεύεται η Τουρκία να κάνει αυτές τις αθλειότητες, τότε γιατί την κάναμε τη διακήρυξη? Για τα μαύρα μάτια? Εντάξει. Εντάξει, πάμε. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Έχουμε σοβαρά προβλήματα με βάση τον ΟΗΕ στα παιδιά της Γάζας. Λοιπόν, η Δύση, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, έτσι. Η Δύση που κόπτεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κάνει και πολέμους εναντίον αυταρχικών καθεστώτων, γιατί ανθρώπινα δικαιώματα και όλα αυτά, τι κάνει για αυτό το θέμα? Συγγνώμη δηλαδή τώρα, παιδιά δύο χρονών τι φταίνε? Θα μου πείτε ας πρόσεχε η Χαμάς. Και τι να κάνω, μπορούσαν αυτά τα παιδιά ή μια οικογένεια που δεν έχει καμία σχέση και δεν ψήφιζε τη Χαμάς, γιατί να πληρώνει αυτό το τίμημα? Βρείτε τη Χαμάς και κάντε ό,τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει. Γιατί να την πληρώνουν τα παιδιά?
Σήμα SOS, σήμα SOS για τα παιδιά της Γάζας, εκπέμπει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Τα παιδιά στη Γάζα ζουν σε ζωφερές συνθήκες, πεινούν, αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Αυτή είναι η κατάσταση στον Παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο οποίος κρούνει τον κόδωνα των κινδύνων για έκρηξη του αριθμού των θανάτων παιδιών στον Παλαιστινιακό θύλακα. 20 εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς, οι υπηρεσίες του ΟΗΕ τόνισαν ότι τα τρόφιμα και το πόσιμο νερό πλέον είναι απίστευτα δυσέβρετα και ότι σχεδόν όλα τα μικρά παιδιά στον Παλαιστινιακό θύλακα έχουν μολυνθεί από μολυσματικές ασθένειες. Όλα τα παιδιά, τουλάχιστον το 90% των παιδιών κάτω των 5 ετών, έχουν προσβληθεί από μία ή και περισσότερες μολυσματικές ασθένειες στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με εκτιμήσεις της UNICEF, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Παγκόσμιου Επιστημιστικού Προγράμματος. Κάτσε εδώ, δεν είναι ένας να πεις ότι παίζει παιχνίδια, τρεις διεθνείς οργανισμοί. Για δύο εβδομάδες κατά τη διάρκεια αποτίμησης που έκαναν οι υπηρεσίες αυτές, οι τρεις, το 70% των παιδιών υφίστατο διάρρεια, 23 φορές περισσότερα από ό,τι την περίοδο αναφοράς του 2022 που χρησιμοποιήθηκε πάλι η ίδια μελέτη. Πείνα και αρρώστιες είναι θανατηφόρος συνδυασμός, συνόψισε ο Μάικ Ράιαν, αρμόδιος για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του ΠΟΗ, αναφέρει κοινή ανακοίνωση του τύπου των υπηρεσιών του ΟΗΕ. Τα πεινασμένα, εξασθενισμένα και βαθιά τραυματισμένα παιδιά είναι το πιο πιθανό να αρρωστήσουν και τα άρρωστα παιδιά, ειδικά αυτά που έχουν διάρρεια, δεν μπορούν να απορροφήσουν σωστά θρεπτικά συστατικά συμπλήρωση. Η Λωρίδα της Γάζας οδεύει να δει έκρηξη του αριθμού του θανάτου παιδιών που θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί. Κάτι που θα χειροτερέψει το ίδιο αφόρητο επίπεδο θανάτων παιδιών σε αυτήν, τόνισε ο Τεντ Τσάιτμαν, υποδιευθυντής του Τμήματος Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων του Ταμείου των ΕΕ για την Παιδική Ηλικία, UNICEF. Ξεπέρασαν τις 29.000 οι νεκροί στη Γάζα. Κατά τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ, πάνω από το 15% των παιδιών κάτω των 2 ετών, το 1 στα 6, υφίσταται οξύ υποσιτισμό στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου δεν φτάνει σχεδόν καθόλου ανθρωπιστική βοήθεια. Καθώς τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν τον Ιανουάριο, η κατάσταση υπάρχει κίνδυνος να είναι ακόμα πιο σοβαρή σήμερα, το Φεβρουάριο δηλαδή. Προειδοποιούν οι τρεις υπηρεσίες. Στη νότια Λωρίδα της Γάζας, περίπου το 5% των παιδιών κάτω των 2 ετών υφίσταται οξύ υποσιτισμό σύμφωνα με την αποτίμηση της κατάστασης. Η επιδείνωση της επιστημικής κατάστασης του παιδιού σε αυτόν τον βαθμό μέσα σε λιγότερο από 3 μήνες δεν έχει προηγούμενο παγκοσμίως, τονίζεται στο κείμενο. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Τον πρεσβευτή της Βραζιλίας στο Τελ Αβίβ ανακάλεσε ο πρόεδρος της χώρας Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντασίλβα, με την κυβέρνηση Νετανιάχου να διαμηνύει ότι ο πρόεδρος Λούλα είναι ανεπιθύμητος στο Ισραήλ persona non grata έως ότου ανακαλέσει τις επίμαχες δηλώσεις του. Υπενθυμίζεται ότι ο Βραζιλιάνος πρόεδρος συνέκρινε τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας με το ολοκαύτωμα. Είπε, αυτό που συμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας με τον Παλαιστινιακό λαό δεν μπορεί να παραλληλιστεί με άλλες στιγμές της ιστορίας. Συγκεκριμένα, υπήρξε τέτοια κατάσταση όταν ο Χίτλερ αποφάσισε να σκοτώσει τους Εβραίους, είπε ο Λούλα. Σε δημοσιογράφος, κατά τη διάρκεια της 37ης Συνόδου της Αφρικανικής Ένωσης στην Αντίς Αμπέμπα. Νωρίτερα χθες, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Ισραήλ Κατς είπε ότι ο Λούλα είναι ανεπιθύμητο πρόσωπο στο Ισραήλ. Δεν θα ξεχάσουμε, ούτε θα συγχωρήσουμε. Είναι μια σοβαρή αντισημιτική επίθεση. Εκ μέρους μου και εξ ονόματος των πολιτών του Ισραήλ, ενημερώστε τον πρόεδρο Λούλα ότι είναι persona non grata στο Ισραήλ έως όταν ανακαλέσει, είπε ο Κατς στον Βραζιλιανό πρεσβευτή. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας γνωστοποίησε ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρεσβευτή Ντάνιελ Ζονσάιν για διαβουλεύσεις με τον επικεφαλής της Βραζιλιανικής Διπλωματίας στο Ρίο Ντεζανέιρο στο περιθώριο των εργασιών του Συνόδου του ΙΠΕΞ, τον G20. Από την άλλη πλευρά, ο Χαλίλ Αχ Γιαγιά, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, υποστηρίζει ότι ο Νετανιάχου προσπαθεί να παρατείνει τον πόλεμο για να διατηρήσει τη θέση του. Εντάξει, και λέει ότι δεν συμμετέχουν καλή τυπή στις συνομιλίες για κυχηρία και ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι γνωστό, έχει 27 χώρες. Οι 26 χώρες
ζήτησαν άμεση βιώσιμη κατάπαυση του πυρός, ανθρωπιστική παύση, η οποία θα οδηγήσει σε βιώσιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αλλά από τις 27 χώρες, οι 26 υπέγραψαν τη δήλωση, εκτός της Ουγγαρίας. Χωρίς να αναφερθεί ευθέως στην Ουγγαρία, που είναι η χώρα που διαφώνησε, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας τόνισε ότι μπορούμε να έχουμε ρόλο μόνο όταν είμαστε ενωμένοι. Η παράγραφος που προσθέθηκε τελικά στη δήλωση που ενέκριναν 26 χώρες ζητά άμεση ανθρωπιστική παύση των εχθροπραξιών στη λωρίδα της Γάζας, που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και στην άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Μπορέλ πρόσθεσε ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών είχαν συζήτηση με τη συντονίστρια του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, Σίγκριν Κάγκ, η οποία επέμεινε στην ανάγκη να μην διακοπεί η υποστήριξη στην UNRWA. Η UNRWA είναι η ραχοκοκαλιά της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα, αλλά και στη Δυτική Όχθη, το Λίβανο, την Ιορδανία, τόνισε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Μπορέλ. Τέλος, είπε ότι θα συμφωνήθηκε από τους 26 να συνεχιστούν οι εργασίες που θα οδηγήσουν σε κυρώσεις κατά εξτρεμιστών Εβραίων επίκων, αλλά και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εγκλημάτων σεξουαλικής βίας που διέπραξε η Χαμάς κατά την εισβολή της. Κάποιοι είπαν δεν πρέπει να βάζουμε δίπλα-δίπλα τους επίκους με τη Χαμάς. Αυτά με το Ισραήλ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το Σκούθι, γιατί έχουμε εξελίξεις εκεί. Θα έλεγα ότι έχουμε απρόσμενες εξελίξεις. Οι Χούθι ανακοίνωσαν χθες ότι κατέριψαν ένα αμερικανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος MQ-9 Reaper, πώς τα λένε παιδιά, ναι, Reaper, το οποίο καταρρίφθηκε κοντά στο λιμάνι Χουντάιντα, ενώ πετούσε πάνω, κατά πάσα πιθανότητα είναι, έκανε επιτήρηση, παρατήρηση, προσπαθούσε να εντοπίσει στόχους για να ακολουθήσουν μετά, τώρα δεν ξέρω με ποιο τρόπο το έριξαν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, αν απέκτησαν δυνατότητες να ρίχνουν ίσως το πιο σύγχρονο μη επανδρομένο αεροσκάφος στον κόσμο, από τα πιο σύγχρονα. Κάτι γίνεται εκεί πέρα. Κάποιος έδωσε τεχνικές δυνατότητες και οδηγίες. Το Ιράν ή κάποια άλλη χώρα που έχει συμφέροντα να βλέπει αμερικανικά όπλα να πέφτουν. Για το θέμα αυτό είχαμε Αμερικανούς αξιωματούχους που θέλησαν να τηρήσουν την ανωνυμία τους κλασικά, που μίλησαν ότι ναι, υπήρχε αυτή η απώλεια, χωρίς να αναφέρουν άλλα στοιχεία. Από την πλευρά τους και οι Χούθοι είπαν το ρίξαμε. Το Πεντάγωνο διερευνά τα αίτια της συντριβής ενός αμερικανικού στρατιωτικού μη επανδρομένου αεροσκάφους παρακολούθησης στα ανοιχτά των ακτών της Ιεμένης το πρωί της Δευτέρας, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι. Οι αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσαν ότι το MQ-9 Reaper έπεσε ενώ ήταν εν πτήση. Οι Χούθης από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι κατέριψαν το αμερικανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος κοντά στο λιμάνι της πόλης Χουντάιντα στην δυτική Ιεμένη. Υπολογίζεται η αξία του στα 32 εκατομμύρια δολάρια. Στη συνέχεια η Αμερικανική Διοίκηση Μέσης Ανατολής, η CENTCOM, εξέδωσε νέα ανακοίνωση επιβεβαιώντας ότι οι Χούθοι κατέστρεψαν ένα εμπορικό πλοίο ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Συντική Οργάνωση ισχυρίστηκε ότι το πλοίο βυθίστηκε και αυτό φαίνεται να έχει αναγνωριστεί στην ανακοίνωση των ΗΠΑ, η οποία λέει η CENTCOM. Μεταξύ 9.30 και 10.45 το βράδυ της 18ης Φεβρουαρίου, δύο βαλιστικοί πύραυλοι κατά πλοίων εκτοξεύτηκαν από περιοχές της Ιεμένης που ελέγχονται από τρομοκράτες Χούθη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, προς το πλοίο Ράμπιμαρ, ένα πλοίο μεταφοράς χίδιν φορτίου υπό σημαία Μπελίζ ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Ένας από τους πυράβλους χτύπησε το σκάφος προκαλώντας ζημιές. Το πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου και ένα πολεμικό πλοίο της Συμμαχίας με ένα άλλο εμπορικό σκάφος ανταποκρίθηκαν στην κλίση για να βοηθήσουν το πλήρωμα του πληθέντος πλοίου. Το πλήρωμα μεταφέρθηκε σε κοντινό λιμάνι με το εμπορικό σκάφος. Εδώ να πούμε ότι γίνονται πολλές προσπάθειες να αποδυναμωθούν οι Χούθοι και να μην έχουν πλέον δυνατότητες να επιτίθενται. Βλέπουμε όμως ότι παρά τα πλήγματα Αμερικανών και Βρετανών διατηρούν τις δυνατότητες. Γιατί? Το ίδιο μυστικό με τη Χαμάς. Έχουν υπόγειες αποθήκες από τις οποίες βγάζουν
τα βλήματα και τα εκτοξεύουν. Ό,τι και να βομβαρδίσεις, το μπορεί πολύ να εξουδετερώσεις αυτά που είναι στην επιφάνεια πριν εκτοξευτεί. Δεν μπορείς να τα βλέπεις όλα όμως. Αποτέλεσμα έχουμε. Τώρα έχουμε και την Ευρωπαϊκή Αποστολή Ασπίδες, η οποία τη διοίκηση την έχει ξηράς, εδάφος την έχει η Ελλάδα, το στρατηγείο της Λάρισας, του πεδίου όμως την έχει η Ιταλία. Συμμετέχουν στις επιχείρησεις ασπίδες που είναι στην Ερυθρά Θάλασσα. Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Βέλγιο και Δανία. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, δεν θα υπάρχει δράση εναντίον των Χούθη, αν όμως διαπιστωθεί επίθεση σε εμπορικό πλοίο, τότε θα απαντήσουν οι ασπίδες. Και αυτό στηρίζεται στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΕΕ το 2272, το οποίο καλεί τους Χούθη να σταματήσουν τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, ενώ αναφέρεται το δικαίωμα προστασίας των πλοίων που δέχονται επιθέσεις όπως προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο. Εδώ στηρίζεται δηλαδή και το δικαίωμα της επιχείρησης ασπίδας, των πλοίων που συμμετέχουν στην επιχείρηση ασπίδας, να πλήξουν στόχους των Χούθη που στοχεύουν εμπορικά πλοία. Το λιμάνι του Πειραιά έχει ήδη πληρώνει το αντίτιμο αυτών που συμβαίνουν στην Ερυθρά Θάλασσα. Τον Ιανουάριο κατέγραψε μείωση η διακίνηση containers στους προβλήπτες 2 και 3 του Πειραιά, σύμφωνα με την Κόσκο, 12,7%. Γιατί τα πλοία που κάνουν το γύρο της Αφρικής δεν έρχονται στον Πειραιά, προτιμούν λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης, δηλαδή της Βελγίου, της Ολλανδίας ή της Γερμανίας. Και από εκεί, άρα, την πληρώνουμε και εμείς εδώ. Πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Διάβασα ένα καταπληκτικό άρθρο του Κωνσταντίνου Μαριόλη, νομίζω από το Liberal ή από το Capital, τώρα δεν θυμάμαι. Προσέξτε, παιδιά, δηλαδή είναι απίστευτο. Τι πολυπολικός κόσμος και τι BRICS και τι 7. Οι 7 μεγαλύτερες εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έχουν κεφαλαιακή αξία, κεφαλαιοποίηση 13 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, όσο είναι το άθροισμα του ΑΕΠ Ιαπωνίας, Γερμανίας, Ινδίας και Μεγάλης Βρετανίας. Η Γερμανία είναι η τρίτη και η τέταρτη χώρα. Μετά δεν ξέρω, η Ινδία, ξαναλέω. Οι 7 μόνον αμερικανικές υπηρεσίες, εταιρείες, οι γίγαντες, έχουν 13 τρισεκατομμύρια δολάρια κεφαλαιοποίηση, όσο είναι το ΑΕΠ, το άθροισμα των ΑΕΠ της Γερμανίας, της Ιαπωνίας, της Ινδίας και της Βρετανίας. Ποιας πολυπολικός κόσμος. Αυτές είναι κράτος, από μόνες τους. Σκεφτείτε να προσθεθούν και οι άλλες. Οι 7 γίγαντες είναι η Microsoft, η Apple, η Nvidia, η Amazon, η Google, η Meta και η Tesla. Όμως δεν είναι μόνο η οικονομική τους ισχύ, είναι ισχύς, είναι και η πολιτική, η παρεμβατική. Γιατί είναι η Meta, Facebook, η Google, μηχανές αναζήτησης, η YouTube και τα λοιπά, η Amazon, η Apple, η Microsoft, η Tesla με το Starlink και τα λοιπά. Δηλαδή, είναι ένα, νομίζω ότι είναι τεράστια σημασίας. Έπαθα, πραγματικά δεν το περίμενα αυτό. Και πού θα πάει αυτή η ιστορία, ποιος ξέρει. Τώρα έχουμε, ο Biden υπέγραψε ένα διάταγμα τον Δεκέμβρη, και με αυτό δυσκόλεψε τις διατραπεζικές συναλλαγές, τις πληρωμές των εμπορικών συναλλαγών με τη Ρωσία. Και από τότε έχουμε προβλήματα στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Σοβαρά προβλήματα. 22 Δεκεμβρίου το υπέγραψε, έχουμε αρκετά στοιχεία, δεν χρειάζεται τώρα να σας ζαλίζω, πάντως μείωση.
και των εξαγωγών της Τουρκίας προς τη Ρωσία και των εισαγωγών. Φυσικά αυτοί βρίσκουν τρόπους τώρα, τα παρακάμπτουν αυτά, αλλά το εμφανές είπαμε ότι μειώθηκε. Ο Άσανς είναι ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα 700.000 διαβαθμισμένα έγγραφα των Ηνωμένων Πολιτειών, σήματα δηλαδή, απόρριτα διπλωματικών αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών ανά τον κόσμο προς τα κεντρικά και ανάποδα. Με βάση αυτό κινδυνεύει, ζήτησαν οι Αμερικανοί την έκδοσή του από τη Βρετανία, η οποία Βρετανία τον Ιούνιο του 2022 αποφάσισε να τον εκδώσει, από τότε όμως προσπαθεί ο άνθρωπος από εδώ και από εκεί να μην εκδοθεί, κινδυνεύει με κάθερξη 175 ετών. Εν τω μεταξύ, επειδή ήταν σε απομόνωση στην πρεσβεία του Ισημερινού για πολλά χρόνια, εκεί παντρεύτηκε, εκεί έκανε δύο παιδιά με τη γυναίκα του, δηλαδή ενώ ήταν σε εγκλισμό, και τώρα είναι σε φυλακή. Και λένε ότι αντιδράει η Αυστραλία εντωμεταξύ. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα αυτό που τώρα, σήμερα νομίζω ή αύριο, θα ληφθεί η απόφαση αν θα του δώσουν τη δυνατότητα να κάνει το τελευταίο ένδικο, να χρησιμοποιήσει το τελευταίο ένδικο μέσον για να μην εκδοθεί. Τώρα είπαμε θα σας δώσω κάτι για τον Τραμπ. Για να το δούμε τι λέει ο τέτοιος ο Αποστολόπουλος. Έχει καταπληκτικό άρθρο. Πρέπει να ξεχωρίζουμε ποιοι είναι οι φίλοι μας και ποιοι οι εχθροί μας. Κάποτε ο Μάο έλεγε ότι πριν απ' όλα πρέπει να ξεχωρίζουμε ποιοι είναι οι φίλοι μας και ποιοι οι εχθροί μας. Τι γίνεται όμως αν οι φίλοι είναι χειρότεροι από τους εχθρούς? Θυμίζω ότι ο Κίσιγκερ σχολίασε αυτό το ερώτημα με το περίφημο. Είναι επικίνδυνο να είσαι εχθρός των ΗΠΑ, αλλά είναι μοιραίο να είσαι φίλος τους. Εδώ στο κολονάκι αυτοί που πηγαίνουν και γλύφουν, να ξέρουν ότι μερικές φορές θα μείνουν με το σάλιο. Θα τους βγει πικρό. Με άλλα λόγια, όταν δεν μπορείς να φας τους εχθρούς, τρως τους φίλους σου. Οι ΗΠΑ το συνηθίζουν τελευταία. Οι εσωτερικές συγκρούσεις της ΗΠΑ είχαν ανέκαθεν ένα χαρακτήρα ηρωικό και τερεσίδικο. Μιλούσαν τα πιστόλια, western στην άγρια Δύση, για παράδειγμα οι δολοφονίες των Κένεντι, η απόπειρα κατά των Ρίγκαν και πιο παλιά η δολοφονία του Λίνκον. Οι λαϊκές μάζες έμειναν αμέτωχες έως τώρα. Το βαθύ κράτος της ΗΠΑ αποδίδει δημοσίως σχεδόν παντοδυναμία στην εξουσία του Προέδρου, αλλά αυτό που καταλαβαίνουμε επί Biden είναι ότι μένοντας στην αφάνεια κάνει καλύτερα τη δουλειά του το βαθύ κράτος του Αμερικανικού. Ο πρόεδρος στρατηγός Eisenhower ήταν ο πρώτος που κατήγγειλε το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα για τις εξουσίες που διέθετε παρασκηνιακά και το απέδειξε με την ανεξιχνίαστη δολοφονία των Κένεντι. Η αδυναμία του καθεστώτος της ΗΠΑ έγκυται στο ότι η πραγματική εξουσία, το βαθύ κράτος, βγαίνει πλέον στην επιφάνεια, όπως στον διδακτικό μύθο «Ο βασιλιάς είναι γυμνός». Μετά και από αυτές τις τελευταίες αποτυχίες στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, το βαθύ κράτος εκτίθεται και χάνει την έγκλη του. Η νέα εποχή, μετά την περίοδο του λεγόμενου απομονωτισμού, άρχισε με τη νίκη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οπότε εγκαινιάστηκε τυπικά η περίοδος της ιμπεριαλιστικής επέκτασης των ΗΠΑ, όπως την χαρακτηρίζουν εχθροί και φίλοι. Το πρόβλημα είναι ότι η δυνατότητα επέκτασης έχει στομώσει. Οι ΗΠΑ αδυνατούν να συνεχίζουν απτόητες και αείτες να κατατροπώνουν όσους θεωρούν εχθρούς. Με αποτέλεσμα να αρχίζουν να τρέφονται από τις άρκες των φίλων, όπως το είχε πει ο Κίσιγκερ δηλαδή. Το οξύ πρόβλημα των ΗΠΑ είναι ότι τώρα στρέφονται κατά της Ευρώπης, τον ίστατο σύμμαχο. Την Ευρώπη βάζουν τώρα οι ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία, λέγοντας ότι ο κίνδυνος είναι εξ Ανατολών. Δεν θα καταστραφεί μόνο η Ουκρανία, αλλά ολόκληρη η Ευρώπη μετατρέπεται στην τελευταία γραμμή άμυνας των ΗΠΑ. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο εμφανίζεται ο Τραμπ, εδώ οι φίλοι του Τραμπ να βγάλετε κεραίες. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο εμφανίζεται ο Τραμπ και προκαλεί κυριολεκτικά πανικό σε αυτό το σύστημα. Δεν τολμούν να τον δολοφονήσουν, διότι φοβούνται μήπως για πρώτη φορά η δολοφονία ενός πολιτικού προκαλέσει εμφύλιο στις ΗΠΑ. Ο κόσμος είναι κινητοποιημένος. Οπότε είτε κερδίσουν είτε χάσουν, το τρένο της παγκόσμιας ηγεμονίας θα έχει πετάξει. Αλλά ακόμα και αν πιάσουν τα νομικά εμπόδια κατά του Τραμπ, τα αδιέξοδα και η οργή του πλήθους εναντίον τους δεν θα συγγύσουν. Ούτως ή άλλως σου λέει θα έχουμε εμφύλιο στην Αμερική.
επειδή δεν έχουν ούτε ξέρουν ούτε μπορούν να ασκήσουν άλλη πολιτική. Οι κάτοχοι της εξουσίας της ΗΠΑ είναι φυλακισμένοι στην πολιτική τους, εγκλωβισμένοι. Αυτό αποδεικνύεται από την αιμονή τους στην ίδια αποτυχημένη πολιτική με τελευταία το Αφγανιστάν και τώρα την Ουκρανία. Ο Τραμπ προτείνει κάτι άλλο, ίσως όχι πολύ σαφές, αλλά πάντως διαφορετικό. Μια ελπίδα απέναντι στο προφανές αδιέξοδο. Οι Ευρωπαίοι είναι σε στάδιο αποσύνθεσης. Τελευταίο δείγμα αυτό που έγινε στο Νίγερα, όπου η Γαλλία έφυγε κλωτσιδών από τη χώρα. Ενώ η Γερμανία κλαίγεται ότι δεν έχει λεφτά για τους αγρότες, διαθέτει όμως 100 δισεκατομμύρια για να συγκρότηση του στρατού της. Επειδή, λέει, κινδυνεύει από τη Ρωσία. Πόσοι λένε ότι το πρόβλημα των ΗΠΑ είναι η Κίνα? Ναι, αλλά αν δεν καθαρίσεις πρώτα την αυλή σου, πας χαμένος. Αν δεν σπαραλιάσεις πρώτα τη Ρωσία, έχεις εξασφαλίσει την καταστροφή σου. Οπότε άρχισαν να λένε στη Δύση για πόλεμο, τον τρίτο δηλαδή παγκόσμιο πόλεμο. Έως και ο Τραμπ είπε ότι ίσως δεν γίνουν εκλογές στη ΗΠΑ, επειδή θα γίνει μεγάλος πόλεμος. Οι Γάλλοι λένε, όποιος ζήσει θα δει. Θα δούμε λοιπόν, αν ζήσουμε. Τρομερός ο Αποστολόπουλος, έτσι. Γεια σου Απόστολε. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Τελειώνει και ο χρόνος και είπαμε δεν έχουμε χρόνο. Χρόνου φίδου. Ποιος το έλεγε αυτό ρε παιδιά, δεν ξέρω. Ο Σοκράτης. Για γράψτε τίποτα εδώ πέρα, δεν προλάβαινε να τα ψάξω όλα. Ο Καναδάς θα παραδώσει 800 μη επανδρομένα αεροσκάφη τύπου Sky Ranger R70 στην Ουκρανία. Με αυτό, λέει ο Καναδάς, θα καλύψουν τις ανάγκες που έχουν για παρατήρηση στα πεδία του πολέμου. Η σημερινή ανακοίνωση διασφαλίζει ότι η Ουκρανία θα έχει τα drones που χρειάζεται για να ανοιχνεύει και να αντιμετωπίζει στόχους που είναι κρίσιμοι στον αγώνα που εξακολουθεί να δίνει. Ο Καναδάς θα σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί, τόνισε ο Μπιλ Μπλερ, υπουργός άμυνας του Καναδά. Ο Καναδάς, καταρχάς αυτά κοστίζουν 65 εκατομμύρια ευρώ τα 800 ντρόν, αλλά μέχρι στιγμής έχει δώσει το ποσό ο Καναδάς, κρατηθείτε, 9,7 δισεκατομμύρια δολάρια Καναδά, 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πολλά λεφτά. Χθες ο Ζελένσκι για πρώτη φορά παραδέχθηκε ότι η κατάσταση στα μέτωπα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Στο καθημερινό μήνυμα που δίνει, που κάνει ένα τηλεοπτικό. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη σε σημεία της γραμμής του μετώπου, όπου τα ρωσικά στρατεύματα έχουν συγκεντρώσει τις μέγιστες εφεδρίες. Εποφελούνται από την καθυστέρηση της βοήθειας της Δύσης προς την Ουκρανία, δήλωσε χθες στο καθημερινό μήνυμά του ο Ζελένσκι. Πρόσθεσε ότι η χώρα του έχει έλλειψη πυρών πυροβολικού, αντιαεροπορικής άμυνας, όπλων μεγάλου βεληνικούς και είπε ότι ο αποκλεισμός από την Πολωνία είναι μεγάλο πρόβλημα και αποτελεί τον δρόμο από τους γεωργούς, τους αγρότες, είναι διάβρωση της αλληλεγγύης αυτό. Είπε τώρα όσον αφορά την κατάσταση, έχουμε την πτώση της Αυντίηβκα, την προέλαση δυτικά από την Αυντίηβκα. Οι Ρώσοι προσπάθησαν αυτήν την εσοχή που έχουν πετύχει από την, αντεπίθεση του καλοκαιριού στο Ρομπότινε, προσπαθούν να την εξαλείψουν, κάτι ψιλοπέτυχαν, εκεί γίνονται σκληρές μάχες. Και επίσης έχουμε, οι Ρώσοι αναπτύσσονται, πέτυχαν τους τακτικούς στόχους τους και θα μεταφέρουν πιθανόν μονάδες από την Αυντίηβκα προς άλλους τομείς, είπε ο Ντμίτρο Λίχοβη, εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας. Οι Ρώσοι έπιασαν μία Ρωσοαμερικανίδα με διπλή υπηκότητα, ρωσική και αμερικανική, στο Εκατερίνομπουργκ. Εκατερίνομπουργκ είναι μια πόλη στα Ουράλια, ότι έκανε κατασκοπία. Όλους αυτούς που τους κρατάνε είναι μέσα, τους χρησιμοποιούν ως μέσα πολιτικής πίεσης στην Αμερική για να κάνουν ανταλλαγές δικών των ανθρώπων που συνέλαβαν οι Αμερικανοί για αντίστοιχους δικούς τους λόγους. Επίσημοι Ρώσοι, δηλαδή ο Βίκτορ Βοντολάτσκι, βουλευτής στην Κρατική Δούμα, λέει ότι έχουμε στα χέρια μας σωρούς νατοϊκών αξιωματικών που χειρίζονταν είτε HIMARS, είτε αντιαεροπορικά, είτε εξελιγμένα οπλικά συστήματα και βρίσκονταν στο μέτωπο στην Αυντίηβκα, υποτίθεται ως μισθοφόροι. Δεν ήταν μισθοφόροι, ήταν κανονικοί του ΝΑΤΟ, μεταμφιεσμένοι. Αυτό δήλωσε
και ο αναπληρωτής, ο πρώτος αναπληρωτής αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το ίδιο λέει και αυτός. Η Ουκρανία ζητάει από τον Elon Musk και από την SpaceX να πάψουν να στέλνουν σήματα στα Starlink που χρησιμοποιούν, τα τερματικά Starlink που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι στα μέτωπα. Ο Βούζιτς κάνει τον μάγκα και λέει ότι δεν πρόκειται να επιβάλλουμε και Ρώσοι στη Ρωσία. Έχει ένα σκεπτικό, το λέει εκεί. Ο Πούτιν έκανε δώρο στον Κιμ Γιονγκ-ουν ένα αυτοκίνητο ρωσικής κατασκευής, ένα μεγάλο αυτοκίνητο για ιδιωτική χρήση να το χρησιμοποιεί. Ναι, τώρα. Ο Λαυρόφ κάνει ταξίδι Κούβα, Βενεζουέλα και σε μια άλλη χώρα, για να δούμε πού, στην Λατινική Αμερική. Από εκεί επιτέθηκε εναντίον των ΗΠΑ της Αμερικής. Οι πραγματικότητες του πολυπολικού κόσμου προκαλούν επιθετική αντίδραση από μέρους των ΗΠΑ και άλλων χωρών της παγκόσμιας μειοψηφίας που θέλουν με κάθε τρόπο να διατηρήσουν την απολυταρχία τους, την ηγεμονία τους, είπε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών στη διάρκεια συνάντηση με τον κουβανό ομόλογό του Μπρούνο Ροντρίγκεζ. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται από τους αντιπροσώπους των ΗΠΑ και άνω δυτικών χωρών για το σκοπό αυτό δεν έχουν σχέση με τη διπλωματία αλλά με εκβιασμούς, τελεσίγραφα, απειλές, χρήση ομής στρατιωτικής βίας και κυρώσεις. Αυτά είναι. Η Κούβα ξέρει από πρώτο χέρι αυτές τις πρακτικές, εντάξει. Ο Λαυρόφ συναντήθηκε με τον Μιγκέλ Δίας Κανέλ, πρόεδρο της Κούβας. Μετά πηγαίνει Βενεζουέλα και μετά Βραζιλία, όπου είναι η συνάντηση των G20. Η Σουηδία στέλνει στην Ουκρανία για 15η φορά στρατιωτική βοήθεια 633 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά έχει στείλει 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεγάλο ποσό. Ναβάλνη. Όπως ξέρουμε, ο Ναβάλνη πέθανε σε φυλακή που είναι στον Αρκτικό κύκλο. Οι Ρώσοι λένε μετά από 15 μέρες θα πάρει το πτώμα του. Η σύζυγός του, η μάνα του και ο δικηγόρος λένε ότι τον κρατούν για να φύγει, να μην εντοπιστεί όταν θα παραδώσουν τη σωρό τον νευροπαραλυτικό. Δεν ξέρω, ένα δηλητήριο πιθανό που τον έδωσαν και εξαιτίας αυτού πέθανε, ότι αν περάσει ο καιρός, λέει, μετά μπορεί να μην ανοιχνεύεται. Πάντως η γυναίκα του έχει δώσει ένα διάγγελμα, η χείρα πλέον, δεν είναι η πρώην, δεν είναι η ζωή, η Ναβάλναγια, έχει δώσει ένα διάγγελμα με το οποίο φαίνεται ότι διεκδικεί πλέον αυτή τον ρόλο του ηγέτη της αντιπολίτευσης και κατά την άποψή μου η φωνή της, ακριβώς επειδή έρχεται να διαδεχθεί έναν νεκρό ήρωα της αντιπολίτευσης, γιατί την αντιπολίτευση είναι ήρωας, θα είναι πιο δυνατή η φωνή της, είναι και γυναίκα, άρα θα είναι το επόμενο πρόβλημα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Ρωσία. Είπε μεταξύ άλλων, σκοτώνοντας τον Αλεξέη, ο Πούτιν πήρε και από μένα τη μισή ζωή μου, τη μισή καρδιά και τη μισή ψυχή μου. Ό,τι και να μου πήρε ο Πούτιν σκοτώνοντας τον άντρα μου, εγώ έχω ακόμη το άλλο μισό του εαυτού μου, το οποίο μου λέει ότι δεν έχω δικαίωμα να κάνω πίσω. Θα εκτιμώ ότι θα είναι ο επόμενος ηγέτης της αντιπολίτευσης. Η σωρός του θα κρατηθεί για 2 εβδομάδες για χημική ανάλυση, λένε οι επίσημες κρατικές αρχές. Η οικογένεια πιστεύει ότι οι ρωσικές αρχές περιμένουν να εξαφανιστεί ο νευροτοξικός παράγοντας Νόβιτσοκ από τον οργανισμό του. Οι Ρώσοι λένε ότι ο θάνατος του Ναβάλνη στη φυλακή ανακοινώθηκε την Παρασκευή. Οι αρχές της σοφρονιστικής αποικίας της Σιβηρίας, όπου κρατούνταν, είπαν ότι δεν είχε ποτέ ανακτήσει τις αισθήσεις του αφού κατέρευσε μετά από μία βόλτα. Ποια βόλτα? Ο άνθρωπος είπε: κάνω 11 βήματα. Πού την έκανε τη βόλτα? Τέλος πάντων, τώρα έχουμε το εξής. Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων απίθυνε σήμερα ομιλία. Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων απίθυνε ομιλία η χείρα του Αλεξέη Ναβάλνη, Γιούλια Ναβάλναγια, τονίζοντας ότι ο σύζυγός της ήταν ένας ήρωας και πέθανε ως ήρωας στη φυλακή. Ο Μπορέλ έκανε δήλωση και ταχώνει στη Ρωσία για το θάνατο. Πάμε ένα άλλο γεγονός που είναι συναφές. Θυμάστε πέρυσι, τον Αύγουστο αν δεν κάνω λάθος, ναι, τον Αύγουστο, ένας Ρώσος πιλότος πήρε ένα ελικόπτερο Mi-8, σκότωσε
του χειριστή, τον άλλο χειριστή και τον μηχανικό, του σκότωσε και πήρε το ελικόπτερο, το προσγείωσε στην Ουκρανία. Ήταν ο Μαξίμ Κουσμίνοφ. Και τότε η υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας είχε ανακοινώσει ότι δουλεύαμε καιρό τώρα αυτή την επιχείρηση. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία της Ουκρανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Του έδωσαν ψεύτικο διαβατήριο, ψεύτικη ταυτότητα. Ήταν στο Αλικάντε της Ισπανίας ο Μαξίμ Κουσμίνοφ, ο οποίος είχε προσγειώσει το ελικόπτερο στην Ουκρανία, το Mi-8, ένα στρατιωτικό ελικόπτερο. Χθες βρέθηκε στο γκαράζ του σπιτιού, γαζωμένος με σφαίρες. Αυτό ανακοίνωσαν και οι Ουκρανοί και οι Ισπανοί. Καταλαβαίνετε ότι τον τιμώρησε η Ρωσία για την πράξη του. Και τραγαγύρευε τώρα. Είπαν ότι αναζητούν δύο άτομα που διέφυγαν με ένα αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο βρέθηκε, λέει, μετά καμένο. Δεν βρίσκει άκρη. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, ο Μαδούρο, είπε ότι η χώρα του μπαίνει στους BRICS. Αυτός ο κόσμος υπάρχει ήδη και είναι μη αναστρέψιμος. Η τάση της ανάδυσης ενός νέου κόσμου και της εδραίωσης των BRICS είναι μη αναστρέψιμη και η Βενεζουέλα θα γίνει σύντομα μέρος των BRICS, είπε ο Μαδούρο. Υπάρχουν ακόμα 30 κράτη, λέει, που περιμένουν. Λοιπόν, ήδη έχουμε πράγματα, δεν μπορέσαμε να τα πούμε όλα. Αυτά τελειώσαμε. Στον Νίκο Πέτρο, το φίλο από την Κύπρο, ο οποίος έφυγε από τη χώρα του και παραπονείται για τις αναφορές μας στο νομοσχέδιο αυτό που αφορά το γάμο των ομοφύλων. Νίκο, να είμαστε δίκαιοι, έτσι. Να είσαι και εσύ δίκαιος στις κρίσεις σου. Όταν έρθεις στην Αθήνα, να έρθεις στο βιβλιοπωλείο μας, να διαπιστώσεις ότι είμαστε εμείς φίλοι με όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Εντάξει, να είσαι καλά. Να είστε όλοι καλά, καληνύχτα. Γεια σας.